Φάσεις. Ας πάμε, Γιώργο, και αφού το πήγε εκεί η κουβέντα, για να δούμε την 37 μπαλιά του Πέρεθ. Αυτές τις μπαλιές, παιδιά, τις έκανε ο Γκενάντι Λιτόφτσενκο, εγώ θυμάμαι. Σωστό. Τα θες αυτά. Σωστό. Τα θες αυτά. Τα θέλεις. Τα θέλει και τα θέλει και ο Γιωβάνοβιτς από τον Πέρεθ. Γι' αυτό και φώναξε και στον Κουρμπέλη όταν πήγε να κάνει το ίδιο, που δεν το έχει ο Κουρμπέλης. Γιάννη μου, άμα έχει αυτό να δω από τα χαφ. Έχει και τον Μάγκουσον, μια στοπεράρα, αυτός μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο αριστερός στόπερ που πήρατε ο... Ναι, Ισλανδός, Ισλανδός. 5 τόνους μπάλα ξέρει αυτός. Mm-hmm. Πεχτάρα. Δηλαδή, και ψηλός και με την μπάλα κάτω. Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση και ξεκουράζεται και η ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχει αυτό το κίνημα. Και εμάς δεν μας κουράζει. Αν έχεις τέτοιους από πίσω, 30 μέτρα, 35, 40, ευλογία είναι. Ευλογία είναι, αλλά εκτός από την πολύ ωραία μπαλιά, να δούμε και πόσο κοντά, αλλά ψηλά, ήταν και η άμυνα του Όφη, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε σε αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εδώ, πώς άνοιξε αυτή η μπαλιά την η τετράδα την είναι του στα... Όφη. Η τετράδα του, ναι. Η τετράδα του Όφη είναι στα 30 μέτρα. Σε μια ανάλογη φάση, είχε πει κάποτε ένας προπονητής που ήταν σε μια ομάδα σε ένα παίκτη, του λέει, τι έκανες εκείνη τη φάση, του λέει ο αμυντικός. Του λέει, απλά ήταν αόρατος. και σηκώθηκε, άντε ρε, του λέει από εδώ. Ντροπή τώρα, αυτό το πράγμα τώρα. Βγαίνουν οι παίκτες του Όφη. Αλλά μιλάμε για Παλάσιος τώρα, εντάξει, ο Παλάσιος είναι ποιότητα παίκτη. Το κοντρόλ που κάνουμε, το στήθος και η εκτέλεση. Θυμάστε που σας είπα ότι ο Παλάσιος θα είναι η μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού. Και αυτό φάνηκε και στο μάτς με τη Σλάβια Πράγας. Εγώ... Αν έπαιζε με τη Σλάβια Πράγας εδώ, στο Λεωφόρο, θα την είχε αποκλείσει η Σλάβια. Εντάξει, λεπτομέρειες είχα στην πρόκριση. Αλλά μετά από καιρό έχει και ένα center for σημείο αναφοράς, τον Σπόραρ. Και αν πιάσει ο Βραζιλιάνος, ο Μπερνάρτ. Θα το δούμε, το Μπερνάρτ. Αν πιάσει, που είναι κλασικό δεκάρι αυτό. Ποιοτικός παίκτης ο Μπερνάρτ, αλλά πρέπει να τον δούμε πώς θα μπει στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Είναι κλασικό δεκάρι και το θέμα είναι, κάνει επιτακτική η απόκτησή του, την απόκτηση τουλάχιστον άλλων δύο χαβ, γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον, πλην του Τσέριν, με την πώληση του Αλεξανδρόπουλου και τον Ρούμπεν να κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο, δεν έχει τρεχαλατζίδες.